Λοιπόν. Επιστρέφουμε στο πρώτο θέμα που αναφέραμε, σε αυτό το δυστύχημα με πολλά ερωτηματικά στη Μονεβασιά. Μίλτο, έχεις εσύ όλες τις πληροφορίες για το τι συνέβη. Λοιπόν, φαίνεται πως κανείς δεν μπορεί να πιστέψει το πώς έγινε. Δύο πράγματα καινούργια. Πρώτον, πριν από λίγο συνομίλησα με τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας που πήγε να κρυφτεί ο δράστης. Από ό,τι μου μετέφερε, και θα σας το μεταφέρω, σταμάτησε εκεί για δύο λεπτά. Ήταν τρακαρισμένο το αυτοκίνητό του, ήταν γεμάτο με αίματα, δεν τους είπε τίποτα. Έμεινε εκεί και μετά ανέπτυξε πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα και έφυγε. Επαναλαμβάνω τι έγινε ακριβώς. Στις 10 η ώρα το βράδυ, λοιπόν, ένας άνδρας ο οποίος ήταν μέσα σε ένα αγροτικό αυτοκίνητο χτύπησε δύο ηλικιωμένους γύρω στα 70 που ήταν πάνω σε μία μοτοσικλέτα. Παρέσυρε τον έναν, τον πέταξε 200 μέτρα μακριά και μετά γύρισε στο ίδιο σημείο και χτύπησε και τον δεύτερο αναβάτη της μοτοσικλέτας. Τον ξαναχτύπησε, τραβώντας τον αρκετά μέτρα μακριά. Πριν από λίγο να σας πω πως συνομίλησα με τον γιο του οδηγού της μοτοσικλέτας, τον Αντώνη. Του ενός νεκρού δηλαδή. Ακριβώς, του ενός νεκρού. Ο ίδιος συντετριμμένος δεν μπορεί να πιστέψει τι ακριβώς συνέβη. Μου είπε ότι 5 λεπτά πριν γίνει ό,τι έγινε, είδα τον πατέρα μου. Ο Αντώνης εργάζεται ως διανομέας φαγητού. Τον είδε λοιπόν τον πατέρα του στην Μονεβασιά και μετά από 5 λεπτά τον είδε να κοίταται νεκρός σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Ο δρόμος, όπως μας είπε, ήταν γεμάτος αίματα. Αυτός ο τύπος να τον παρασύρει, δηλαδή να τον έχει κάτω από τα μάξι και να τον πάει 200 μέτρα. Και αυτό δηλώνει και την πρόθεση. Γι' αυτό είπα ένα δυστύχημα με πολλά ερωτηματικά, διότι δεν ήταν κατά λάθος από αμέλεια. Δείχνει δηλαδή πολύ συγκεκριμένη στόχευση. Και ως δυστύχημα να ξεκίνησε, κατέληξε δολοφονία. Δολοφονική επίθεση. Έχει συλληφθεί, να πούμε, ο οδηγός του αγροτικού. Έχει συλληφθεί, να δούμε τι θα πει στους αστυνομικούς. Πήγε και έπεσε και στο περιπολικό. Έπεσε και στο περιπολικό. Μετά προσπάθησαν να το σταματήσουν οι αστυνομικοί. Βλέπουμε εδώ και τη σχετική εικόνα. Ένα περιπολικό και ένα ιδιωτικό όχημα. Προσπάθησαν να το σταματήσουν. Του έκοψαν τον δρόμο. Δεν σταμάτησε. Συγκρούστηκε ούτε με τα δύο οχήματα. Δεν γνωρίζουμε αν ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών. Όχι, τουλάχιστον για την ώρα δεν το γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε τι έχει πει στους αστυνομικούς. Προσπάθησα να μάθω, δεν τα κατάφερα γιατί συνομιλούσα με τους κατοίκους αλλά και με τον γιο του ενός εκ των δύο νεκρών. Για να τον ακούσουμε. Για να ακούσουμε το παλικάρι, το οποίο είναι συντετριμένο. Προφανώς χάσει τον πατέρα του τώρα. Και με φρικτό τρόπο. Με φρικτό και άδικο τρόπο. Για να τα ακούσουμε. Ξαφνικά, χωρίς να φταίνε δύο άνθρωποι, φύγανε από αυτόν τον κόσμο. Εντελώς βασανιστικά, άδικα, αφού χτύπησε από πίσω λογικά, ένας παλαβός, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω, τι να σας πω. Το θέμα είναι ότι το κακό έγινε. Αυτό είναι το άσχημα. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει μεθύσει, δεν ξέρω, δεν ήμουν μαζί του, πιστεύω, εγώ δούλευα. Και είδα τον πατέρα μου εμόρφητο στον δρόμο. Εσείς πήγατε μετά, σας κάλεσαν, πήγατε. Δεν με κάλεσαν, όχι, εγώ δουλεύω delivery στην περιοχή, σε σουβλάκια και το είδα το σκηνικό μπροστά μου. Είδα τον πατέρα μου 5 λεπτά πριν γίνει και το είδαμε και μετά τον πατέρα μου εμόφρυτο στο έδαφος. Ήταν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας. Ναι, και μόνο αυτό, 300 μέτρα μακριά από το σημείο που έγινε η επαφή με τη σύγκρουση, να το πω έτσι. Τον παρέσυρε. Τον παρέσυρε 300 μέτρα σχεδόν και μετά παρέσυρε και τον άλλον εκλειπών. 300 μέτρα τον παρέσυρε από το σημείο που τον χτύπησε αρχικά. Και να πούμε ότι είναι το πιο σκληρό πράγμα να χάνεις και τον πατέρα σου και να βρίσκεσαι και στην ίδια περιοχή και να λέει ότι εγώ ήμουν στη γύρω περιοχή και γι' αυτό ήμουν στο σημείο και τον είδα εμόφυρτο. Ναι, δεν ειδοποιήθηκε από τις αρχές, ήταν εκεί. Περνούσε, δούλευε. Για Μονεβασιά τώρα, τι είναι τώρα, μια... Δύο κεντρικοί δρόμοι. Δύο κεντρικοί δρόμοι τώρα, σε 3 λεπτά, ας πούμε. Δεν ξέρω, έχει τρελαθεί ο κόσμος, έχει σαρκάρει. Πραγματικά σοκαριστικό. Κάτσε να δούμε τώρα τι θα πει στην αστυνομία, μήπως ήταν πιωμένο, μήπως ήταν υπό την ευκαιρία, μήπως ήταν αμόκ, ό,τι και να ήταν. Πάντως δεν δικαιολογεί. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Είδες αυτό που μας έδειχνε, Λένα, ο Τσελίκας πριν από λίγο. Τράκαραν με τα ποδήλατα, έπεσε, όρμησε έξαλλος να τον γλωτσίσει και την ώρα που έκανε έτσι το πόδι, ο ανθρώπινος πολιτισμός του τον σταμάτησε. Τον σταμάτησε. Δηλαδή το ένστικτο σου λέει να του ρίξω μια κλωτσιά για να τον διαλύσω. Εκεί απάνω, ό,τι έχει σε όλη σου τη ζωή μάθει, σε σταματά. Πώς γίνεται ο άλλος να τον επάρει, να ξέρει ότι τον έχει από κάτω και να τον πηγαίνει 300 μέτρα με τα μάτια. Ναι, αυτό δηλαδή, που το έχουμε πει τόσες φορές, ότι χτύπησε τον έναν, γύρισε, χτύπησε και τον δεύτερο. Γιατί δηλαδή θα μπορούσε ο δεύτερος, ο άλλος αναβάτης μηχανής, να έχει σωθεί. Φυσικά. Φρόντισε ο ίδιος με τις κινήσεις του να επιστρέψει στο σημείο
Και να κάνει ό,τι έκανε. Και μετά συνέχισε και χτύπησε και το περιπολικό και το ιδιωτικό όχημα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι προφανώς μπορεί να είχαμε κι άλλους νεκρούς. Ξύλινε ο ταβερνιάρης που μίλησε εσύ ο άνθρωπος εκεί που σταμάτησε. Τι σου είπε, τι κατάσταση. Του μίλησαν καθόλου, όπως μου είπε. Δεν του μιλήσαμε καθόλου. Σταμάτησε έξω από την ταβέρνα. Είδαμε τρακαρισμένο το αυτοκίνητο. Διαλυμένο το αμάξι γεμάτο αίματα. Και μετά ξαφνικά τον είδαμε να φεύγει. Ανέπτυξε τεράστια ταχύτητα όπως. Σπίνιαρε και έφυγε. Σπίνιαρε και έφυγε. Έφυγε. Αυτό. Έκανε δεν και μία στάση σε καφετέρια για να κάνει όχι, τι. Είναι εκεί. Το εστιατόριο. Είναι η ταβέρνα. Το εστιατόριο. Εκεί σταμάτησε. Προσπάθησε προφανώς. Κατάλαβε τι έχει κάνει. Προσπάθησε να κρυφτεί και στη συνέχεια γύρισε. Λοιπόν, εντάξει. Τι να πούμε, συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο ανθρώπων, διότι θρυνούν αυτή τη στιγμή τα γάπια μας. Τα γάπια μας, να παίρνουμε τα γάπια μας. Τα γάπια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μίλτο, για το ρεπορτάζ. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα εμείς.